floor is yours. Ευχαριστώ, κύριε Μπογδάνε. Κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θέλω να απολογηθώ για την καθυστέρηση. Θα σας πω το λόγο. Είχα πάει το πρωί σε μια έκθεση νεανικής επιχειρηματικότητας, του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων με μαθητές, όπου μίλησα και όπου στη συνέχεια με ξενάγησαν στις δουλειές των παιδιών. Και τα παιδιά λέγανε, ελάτε και στο δικό μας, ελάτε και στο δικό μας, κύριε Χατζηδάκη, και για να μην τους δυσαρεστήσω, τελικά δυσαρέστησα εσάς. Συγγνώμη και πάλι, αλλά αυτός ήταν ο λόγος. Παιδεία ήταν και το πρωί, παιδεία και τώρα. Η προσδοκία ίσως κάποιων από εσάς, ο κ. Μπογδάνος έθεσε ερωτήματα που έτσι κι αλλιώς με υποχρεώνουν να απαντήσω και σε άλλα ζητήματα. Ίσως η προσδοκία των περισσότερων από εσάς θα ήταν να μιλήσω σήμερα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα το κάνω και αυτό. Αλλά δεν θα κάνω μόνο αυτό. Ούτε θα σταθώ μόνο στην απελευθέρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διότι κακώς νομίζουμε ότι έχουμε ένα σύστημα με περιορισμούς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια έχουμε ένα ελεύθερο σύστημα. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Γιατί στα δημόσια σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, έχουμε ένα ημισοβιετικό μοντέλο που δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να αναδείξουν το μεράκι τους, είναι εγκλωβισμένοι στο ορολόγιο πρόγραμμα κάποιων γραφειοκρατών του Υπουργείου Παιδείας και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί που είδα που συνόδευαν τα παιδιά και είχαν τον συντονισμό των επιχειρηματικών αυτών πρωτοβουλειών των παιδιών, το κάνουν από το περίσσευμα της καρδιάς τους. Δεν το απαγορεύει ευτυχώς η πολιτεία, αλλά δεν είναι και υποχρέωση σε κάθε τάξη να έχουμε κάποια μαθήματα επιχειρηματικότητας, ούτε υπάρχει κάποια προετοιμασία γι' αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα σύστημα το οποίο έχει υπερβολικούς και άχρηστους και αδικαιολόγητους περιορισμούς στα δημόσια σχολεία. Αν πάμε τώρα στα ιδιωτικά σχολεία, εκεί κανείς φρύτει με το ότι σε ένα σχολείο ιδιωτικό που έχει ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και γονείς που πληρώνουν κατευθείαν, όχι ως φορολογούμενοι, έρχεται το Υπουργείο Παιδείας και αποφασίζει πριν από αυτούς για αυτούς και τους λέει, εγώ θα σας πω πώς θα κάνετε τα μαθήματα, μέχρι εκεί θα πάτε και μέχρι εκεί δεν θα πάτε. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι κληρονομιές βασικά ακόμα από τη δεκαετία του 80. Και όλα αυτά, κύριε Μπογδάνο, θα τα ανατρέψουμε. Τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ντροπή για την Ελλάδα. Και γι' αυτό, όσον αφορά στην ιδιωτική εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, θα αφήσουμε ελεύθερα τα σχολεία να σχεδιάσουν το πρόγραμμά τους και να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών και των παιδιών. Όσον αφορά στα δημόσια σχολεία, το πρόγραμμα δεν θα είναι το ίδιο. Ένα 10-20% του προγράμματος θα σχεδιάζεται από τους ίδιους τους καθηγητές, δείχνοντας εμπιστοσύνη στους καθηγητές και εμπιστευόμενοι, αν θέλετε, το μεράκι τους να κάνουν κάτι διαφορετικό και πρωτότυπο. Δεν θα είναι το πρόγραμμα στην Κηφισιά και στο Καρπενήσι ακριβώς το ίδιο, γιατί οι παραστάσεις των παιδιών και οι ανάγκες των παιδιών είναι διαφορετικές. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα πνεύμα απελευθέρωσης και αυτονομίας της εκπαίδευσης από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτό είναι στο πρόγραμμά μας, δεν είναι αυτοσχεδιασμός της στιγμής, είναι βαθύ, πιστεύω, του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας που έρχεται να κυβερνήσει διδαγμένη και από τα δικά της λάθη, να λέμε την αλήθεια. Αυτή είναι μια πρώτη παρατήρηση που θέλω να κάνω για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Α, όλο αυτό φυσικά θα συνοδεύεται από την αξιολόγηση. Διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα, όποιο σύστημα,
ακόμα και σοβιετικό σύστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μιλάμε γι' αυτό. Ότι εμείς έχουμε σοβιετικό σύστημα χωρίς αξιολόγηση σήμερα. Ακόμα και στη Σοβιετία υπήρχε κάποια αξιολόγηση. Το σύστημα πάντως που εγώ περιγράφω, της αυτονομίας, ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σύστημα, πρέπει να συνοδεύεται από αξιολόγηση και θα ξεκινήσουμε από την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, στην οποία θα συμμετέχουν οι γονείς και οι ίδιοι οι μαθητές. Ξεκινάμε απρόσωπα αρχικά από τις σχολικές μονάδες. Θα υπάρχει ένα κεντρικό site στο οποίο θα αναρτώνται τα αποτελέσματα και πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι κίνητρο για όλους για να δουλέψουν καλύτερα. Και έτσι γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Προχωρώ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Άκουσα τις παρατηρήσεις του κυρίου Κιουμουρτζή. Ευλόγως ο κύριος Κιουμουρτζής είπε, καλά, λέμε, το λέω με δικά μου λόγια, μην λέμε ότι φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Δεν θέλουμε να φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Θέλουμε να έχουν παραστάσεις μόνο από την Ελλάδα. Απάντηση. Θέλουμε να φεύγουν, αν νομίζουν, και στο εξωτερικό. Αλίμονο. Γι' αυτό υπάρχουν και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Εράσμους, τα οποία θα πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ο ίδιος ο κύριος Κιουμουρτζής σημείωσε στη συνέχεια, συγκρίνοντας το 2001 με μια πιο πρόσφατη ημερομηνία, το 2012, ότι καθώς περνάνε τα χρόνια, φεύγουν λιγότερα παιδιά ή, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα έχουμε λιγότερο συνάλλαγμα που πηγαίνει έξω. Είναι αλήθεια αυτό? Εντάξει. Πάντως έχουμε μια πτωτική τάση. Είναι αλήθεια. Γιατί συμβαίνει, κυρίες και κύριοι? Μπορεί να συμβαίνει και λόγω της κρίσεως. Αλλά αφήνω την κρίση. Συμβαίνει, και αυτό είναι μια δυσάρεστη αλήθεια τώρα και θέλω να με προσέξετε σε αυτό. Συμβαίνει αυτό γιατί έχουμε παραπάνω θέσεις στα κρατικά πανεπιστήμια της Ελλάδας. Τι θέσεις είναι αυτές. Κάποιες από αυτές είναι θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν φοιτητές που εισάγονται με 3 και με 4. Είναι αυτό το μοντέλο της ανώτατης εκπαίδευσης που θέλουμε, ή θέλουμε ένα μοντέλο πάλι αυτόνομο που θα ισορροπεί μέσα και από την αξιολόγηση των κρατικών και των μη κρατικών πανεπιστημίων? Δηλαδή, τι λέω εγώ? Δεν εμποδίζω κανένα παιδί να πάει έξω. Αντιθέτως, θέλω να ενισχυθεί και το πρόγραμμα Εράσμους. Αλλά δεν μπορώ να έχω αυτούς τους περιορισμούς που έχω στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας. Έτσι ώστε, αν κάποιος ξένος φοιτητής, αν θέλει να έρθει στην Ελλάδα, δεν μπορεί να το πραγματοποιήσει, αλλά και ο Έλληνας φοιτητής δεν μπορεί να έχει τις επιλογές που έχουν οι φοιτητές στα περισσότερα κράτη του κόσμου. Να διαλέξει το πανεπιστήμιο και τη σχολή που θέλει, δίνοντας ταυτόχρονα και στο πανεπιστήμιο και στη σχολή τη δυνατότητα να θέσει βάσεις εισαγωγής, κριτήρια εισαγωγής, να έχουμε δηλαδή ένα πεδίο αυτονομίας, ένα πανεπιστήμιο, μια τριτοβάθμια εκπαίδευση αυτονομίας χωρίς τους σοβιετικούς περιορισμούς. Αυτό είναι που λέμε λοιπόν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λέμε εμείς σύνδεση της εκπαίδευσης με τα αποτελέσματα, της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων με τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, και όλο αυτό θα είναι συνδεδεμένο επίσης με ένα σύστημα αξιολόγησης όλων των πανεπιστημίων, διότι για να δεις τα αποτελέσματα της δουλειάς θα πρέπει να βλέπεις προηγουμένως και την αξιολόγηση, να δεις τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Τι άλλο λέμε? Προσπαθήσαμε να πετύχουμε την αναθεώρηση του συντάγματος για να έχουμε κρατικά και μη ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν το κατορθώσαμε. Παρουσίασα μια μελέτη της UNESCO στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι το 2009 μόνο 4 χώρες στον κόσμο είχαν περιορισμούς τέτοιους
οι χώρες αυτές ήταν η Κούβα, η Βόρεια Κορέα, το Μπουτάν και η Ελλάδα. Οι άλλες τρεις χώρες έχουν άρρητους περιορισμούς. Έχουν άρρητους περιορισμούς. Εμείς τους κρατάμε και με αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση. Ήλπιζα ότι θα δεχόντουσαν τουλάχιστον την πρόταση του Κινάλ, που δεν έλεγε ιδιωτικά, αλλά έλεγε μη κρατικά πανεπιστήμια, για να μπορέσει, αν μη τι άλλο, το Ίδρυμα Νιάρχος ή το Ίδρυμα Ωνάσης να κάνουν ένα καλό μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Το αρνήθηκαν και αυτό, τιμωρώντας τα νέα παιδιά, τιμωρώντας τις οικογένειές τους, τιμωρώντας τη χώρα μας. Τι μας απομένει τώρα μετά από αυτήν την άρνηση των προοδευτικών στην πατρίδα μας? Νομίζω τρία πράγματα και κλείνω, τα λέω σε τίτλους, κύριε Μπογδάνο. Τρία πράγματα μας απομένει να κάνουμε πέραν αυτών που σας είπα. Αξιολόγηση, σύνδεση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με τη χρηματοδότηση κτλ. Τρία πράγματα. Το ένα είναι να επιτρέψουμε, επιτρέπονται, αλλά να ενθαρρύνουμε ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά και προπτυχιακά μαθήματα στα δημόσια πανεπιστήμια. Πρόπερση ήθελαν να έρθουν Κινέζοι φοιτητές, κύριε Φυλακτόπουλε, και τους έδιωξε το Υπουργείο Παιδείας και πήγανε και σπουδάσανε στην Κύπρο, στη Φιλοσοφική Σχολή. Άρα ξενόγλωσσα τμήματα στα κρατικά πανεπιστήμια. Ένα. Δύο. Summer schools. Εγώ είμαι κριτικός. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το Πολυτεχνείο της Κρήτης είναι κλειστά το καλοκαίρι. Δεν θα μπορούσαν να έρθουν μαθητές, φοιτητές για summer schools όπως πηγαίνουν σοριδών στη Βρετανία, στην Ιταλία, οπουδήποτε στον κόσμο. Γιατί δεν κάνουμε έστω αυτό το απλό? Πόσα έσοδα θα είχαν και τα πανεπιστήμια και το κράτος και ο τουρισμός μας? Και το τρίτο που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που έκανε η Κούβα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό που έκανε η Κούβα και αυτό που έκανε και ο κύριος Γκόλιας, κάπου τον είδα προηγουμένως, ο πρίτανης του Πολυτεχνείου. Δηλαδή, πρέπει να ενθαρρύνουμε τις συνεργασίες και τα κοινά προγράμματα των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων με αμερικανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια διεθνούς κύρους. Το έκανε το Πανεπιστήμιο της Αβάνα με το Χάρβαρντ. Το έκανε το 2017 το Πανεπιστήμιο της Αβάνα με το Χάρβαρντ. Και εμείς εδώ ακόμα το συζητάμε. Λοιπόν, λέω, να σταματήσουμε να συζητάμε, να περάσουμε στη φάση της εφαρμογής αυτών των προτάσεων και, κύριε Μπογδάνο, απαντώ και στην τελευταία ερώτησή σας, είμαστε αποφασισμένοι να μην κάνουμε ρούπι πίσω.